Αποκάλυψη βόμβα είδε το φως της δημοσιότητας και αφορά στον 59χρονο σταθμάρχη, το λάθος του οποίου έκοψε το νήμα της ζωής σε 57 άτομα στην τραγωδία των Τεμπών. Λίγες ημέρες πριν από το φρικτό δυστύχημα, είχε πραγματοποιηθεί είσοδος σειρμού σε λάθος γραμμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό, καθώς μηχανοδικός αμαξοστοιχίας από τα Παλαιοφάρσαλα προς τη Λάρισα υπεστήριξε πως αρκετές φορές είχαν μπει σε λάθος γραμμή και μάλιστα έλεγαν μεταξύ τους, χαριτολογώντας, τι να κάνουμε μωρέ, να προσέξουμε, γιατί είναι ο 59χρονος σταθμάρχης. Με λίγα λόγια, ο σταθμάρχης φαίνεται πως είχε επαναλάβει το λάθος του και είχε βάλει σε λάθος γραμμή άλλο τρένο. Ο σταθμάρχης κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την πολύωρη απολογία του, όπου ρωτήθηκε για όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των δύο τρένων, απαντώντας ερωτήσεις σχετικά με τις ενέργειες που έκανε στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία ήταν πολλά και απανωτά. Το τρένο, όπως όλα δείχνουν, πρέπει να είχε κάνει τη διαγώνιο και να ξέχασε ο σταθμάρχης να γυρίσει το κλειδί και να το άφησε όπως ήταν. Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ο ρόλος που ενδέχεται να διαδραμάτισε στην τραγωδία ο δεύτερος σταθμάρχης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έφτασε στις 9.30 το βράδυ στο σταθμαρχείο της Λάρισας και ξεκίνησε τη βάρδια του στις 10 και πριν από τις 11, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έφυγε από το πόστο του απογευματινός σταθμάρχης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κληθεί και εκείνος να δώσει κατάθεση. Φωτογραφική και εκ των υστέρων αποδεικνύεται η υπουργική απόφαση με την οποία ξεπέρασε ο κατηγορούμενος για τη φωνική σιδηροδρομική σύγκρουση στα Τέμπη την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας για να αναλάβει καθήκοντα σταθμάρχη. Όπως αποδεικνύεται, η υπουργική απόφαση που εξαιρεί από το όριο ηλικίας τους υπομετάταξη υπαλλήλους υπεγράφει μετά την αίτηση του σταθμάρχη, η οποία έγινε στις 13 Απριλίου και συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου. Δηλαδή, ενώ δεν προβλεπόταν καμία εξαίρεση ορίου ηλικίας, που είναι τα 48 έτη, και για τους υπομετάταξη υπαλλήλους, ο κατηγορούμενος σταθμάρχης όχι μόνο υπέβαλε κανονικά αίτηση για τη θέση, αλλά δεν απερίφθη κιόλας. Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε η υπουργική απόφαση που βγάζει εκτός ορίου ηλικίας τους υπομετάταξη υπαλλήλους και η αίτηση του κατηγορουμένου έγινε νόμιμη για να αναλάβει στη συνέχεια καθήκοντα σταθμάρχη στη Λάρισα και να γίνει ό,τι έγινε. Με ομόφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά προφυλακιστέως. Ήταν κάτι αναμενόμενο λόγω της σπουδαιότητας της υποθέσεως, του βάρους και των ευθυνών, τόνισε ο δικηγόρος του σταθμάρχη Στέφανος Πατζαρτζίδης. Στη συνέχεια προσέθεσε: ο κατηγορούμενος είπε τα πάντα. Τα πράγματα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς να φοβηθεί αν από την αναφορά αυτή προκύπτουν ευθύνες για τον εαυτό του ή όχι. Ο άνθρωπος ούτε έπινε ούτε γλένταγε. Ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του, τόνισε και υπεγράμμισε ότι ο 59χρονος είναι σε τραγική κατάσταση.